Και αυτό το οποίο θέλετε να στείλετε σε όλο τον κόσμο είναι ένα μήνυμα. Μου λέγατε νωρίτερα συγκλονισμένοι το ότι δεν θέλετε να σπάσει το απόστημα, να επουλωθεί το απόστημα. Ακριβώς, να επουλωθεί. Γιατί το να σπάσει ένα απόστημα και με λερωμένα χέρια ξαναδημιουργείς απόστημα. Πρέπει να θεραπευτεί και πρέπει να βρεθεί φάρμακο που θα το βρει η κυβέρνηση, θα το βρει όλος ο πολιτικός κόσμος μαζί ενωμένος. Πιστεύω ότι θα κάνει και τη δουλειά της η πολιτική και η αστυνομία και η δικαιοσύνη για να λυθεί. Κάτι χτυπάει το τηλέφωνο. Προφανώς γιατί... σας καλούν από ναι, κάτω. Ναι, ναι. Συγγνώμη. Ήθελα να πω ότι πρέπει να λυθεί το για καλό όλης της ελληνικής κοινωνίας. Γιατί ήμαρτο, ρε παιδιά μου, να έχεις μια διαφορετική ομάδα για μια διαφορετική ομάδα. Εγώ είμαι και ΠΑΟΚ. Είμαι και Άρης. Συμπαθώ όλες τις ομάδες. Και δεν το λέω αυτό εδώ πέρα επειδή για λόγους υστεροφημίας ή στον τέχιο. Το λέω επειδή το πιστεύω και το ξέρουν οι φίλοι μου, και γιατί έχω και φίλους και συγγενείς οι οποίοι είναι ΠΑΟΚτζίδες. Θέλω αυτή εδώ πέρα αυτό το γεγονός να ενώσει την πόλη. Την πόλη στην οποία γεννήθηκα και την αγαπώ. Την αγαπούσα και τη θεωρούσα την πιο όμορφη πόλη του κόσμου. Ήμαρτο. Ναι, είναι πραγματικά συγκλονιστικό και αυτό που μου λέγατε νωρίτερα σε κατηδίαν συζήτηση που είχαμε και εσείς, κυρία Καπουλίδου, το ότι δεν κρατάτε κακία. Αυτό που θέλετε δηλαδή να είναι ο Άλκης να είναι το τελευταίο θύμα, να κλείσει αυτός ο κύκλος αίματος. Κι εγώ και ο σύζυγος δεν κρατάμε κακία σε κανέναν. Εγώ προσωπικά αυτή τη στιγμή δεν έχω καθόλου συναισθήματα. Εύχομαι καμιά άλλη μανούλα να μην βρεθεί στη θέση μου. Μίλησα από βραδύ με τον Άλκη, 7,5 ώρα με κάλεσε ο ίδιος για να δει τι κάνω. Και εκεί συζητήσαμε. Τελείωσε το διάβασμα, θα έκανε μια επανάληψη αύριο την επομένη, δηλαδή πρώτη του μήνα έδινε κάποιο μάθημα στο πανεπιστήμιο. Του ευχήθηκα καλή επιτυχία. Μαμά, μόλις τελειώσω θα έρθω, θα βγω σε λίγο έξω να φάω, να κάνω μια βόλτα και θα επιστρέψω ξανά σπίτι. Παύλο. Και κατά τις 3 η ώρα μας ειδοποιεί ο κουνιάδος για το γεγονός. Μέχρι να φτάσω μου ήταν αδιανόητο να μπορέσω να πιστέψω ότι συνέβη κάτι κακό στο παιδί μου. Είχα πάντα την ελπίδα ότι δεν είναι αλήθεια. Δεν είναι αλήθεια.